Παρά το γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί απαγορευτικές πινακίδες στους πεζοδρόμους Καβάλας που επιτρέπουν μόνο συγκεκριμένες ώρες φορτοεκφόρτωση για τις ανάγκες των καταστημάτων, τα μηχανάκια αλλά και τα φορτηγά κινούνται ανεξελέγκτος μέσα στους πεζοδρόμους με αποτέλεσμα να εμποδίζουν τους επαγγελματίες. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά έλλειψη παιδείας. Ντρέπομαι πραγματικά που έχουμε τέτοιο πρόβλημα, γιατί και κλειστά με αγορά και με κλειστή την αγορά η βιτρίνα δουλεύει. Το να έρχεται να παρκάρει ένα μηχανάκι ή ένα αυτοκίνητο μπροστά στη βιτρίνα των επαγγελματιών είναι τουλάχιστον ανήθικο. Από τη δικιά μου την πλευρά εγώ έτσι το βλέπω. Η κατάσταση αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για την πόλη της Καβάλας. Από τη δημιουργία των πεζοδρόμων και μετά δεν αστυνομεύτηκαν ποτέ σωστά. Εγώ θεωρώ ότι η δημοτική αστυνομία πλέον δεν ξέρουν τι να πρωτοκάνουν. Έχουν αναλάβει χιλιάδες ευθύνες. Αν για μία εβδομάδα η τροχιά Καβάλας επιληφθεί του θέματος, θεωρώ ότι θα σταματήσει να υφίσταται και αυτό το θέμα. Γιατί είναι τρομερά μεγάλο το πρόστιμο για τη διέλευση, από τη διέλευση πεζοδρόμου. Υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία ότι αν το μηχανάκι πρέπει να κινείται με κάποια χιλιόμετρα για να μπορεί να το γράψει, αλλά αν η τροχέα επιληφθεί είναι θέμα ημερών να λυθεί το πρόβλημα. Έτσι και ακουστεί ότι πέφτουν αυτά τα τσουκτερά πρόστιμα, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουμε τελικά. Θεωρώ ότι θα λήξει και το πρόβλημα. Και φυσικά είναι δύσκολο και για εσάς, γιατί τηρείται κατάστημα εστίαση μέσα στους πεζοδρόμους και είναι και επικίνδυνο για τους πελάτες να κινούνται μαζί με τα μηχανάκια. Είναι επικίνδυνο για όλους, γιατί κοιτάξτε, φυσιολογικά όταν περπατάμε με ένα παιδί, όταν μπαίνουμε σε ένα υποτίθεται χώρο το οποίο δεν κυκλοφοράνε αυτοκίνητα και αυτοκινούμενα οχήματα, χαλαρώνει το χέρι. Ναι. Οπότε καλό θα ήταν να αστυνομευθεί η κατάσταση. Αν και το καλοκαίρι πέρασε και οι ξένοι κοιτούσαν με ανοιχτά τα μάτια το τι γίνεται, γιατί αν φανταστείτε τα delivery και τα courier μόνο που περνάνε, ναι, και οι άνθρωποι, εντάξει, καταλαβαίνω, βιάζονται κι αυτοί, ναι, αλλά καλό είναι να τα αφήνουν στην κορυφή του πεζόδρομου που υπάρχουν εγκεκριμένες θέσεις πάρκινγκ για μηχανές και να φέρουν τα προϊόντα με τα πόδια.